Τώρα όταν ακούω για αρρωγή και λοιπά, ή όταν εγώ αναφέρομαι σε αυτή τη λέξη, το μυαλό μου πάει αμέσως στις σεισμόπληκτες περιοχές και όλα αυτά τα ευτράπελα τα οποία βιώνουν οι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν ένα βηματισμό μέσα σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Αλλά επειδή είχα ζητήσει λίγο πριν να βρούμε τον κύριο Χιλιτζάκη, θα τον καλημερίσω ευθύς αμέσως, γιατί έβλεπα το ρεπορτάζ και στο neakriti.gr σε ό,τι έχει να κάνει με το σύστημα. Έχει τον τίτλο «Επιδοτήσεις εν αναμονή παραγωγή. Πόσοι παραμένουν απλήρωτοι στο Ηράκλειο». Και βλέπω δικές σας δηλώσεις, κύριε Χιλιτζάκη, καλημέρα σας, ότι το σύστημα εξακολουθεί να είναι κλειστό και ότι υπάρχουν αυτή την ώρα χιλιάδες παραγωγοί οι οποίοι δεν ξέρουν γιατί πήρανε, τι πήρανε και πόσα πήρανε τελικά, αναφερόμενοι στις επιδοτήσεις, έτσι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Το σύστημα από τις 31 Δεκεμβρίου το 2021, που έκλεισε και μερολογιακά το έτος, έκλεισε και δεν έχει ανοίξει ακόμα. Είχε βγει ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και είχε διαβεβαιώσει ότι θα παραμείνει το σύστημα ανοιχτό μέχρι και 31 Ιανουαρίου το 2022, έτσι ώστε η κακή πληρωμή που έγινε το μήνα Δεκέμβριο με τους νέους διασταυρωτικούς ελέγχους που τρέξανε πάλι στο παραπέντε και όλοι όσες χιλιάδες παραγωγοί είναι σε ομοιερία που είτε είδαν κουτσουρεμένες οι επιδοτήσεις ή δεν πήρανε, είτε μείνανε τελείως ακύρωτοι, θα είχαν το δικαίωμα θεραπείας, ένστασης και να μπορέσουμε να πάμε σε μια καλύτερη πληρωμή τέλος του Φλεβάρη, αρχές του Μάρτη. Γιατί λοιπόν είναι κλειστό, αφού υποσχέθηκε ότι θα είναι ανοιχτό μέχρι 31/1/2022? Το σύστημα, η σύμβαση που είχε ο οργανισμός ο ΠΚΠΕ μαζί με τον εργολάβο του συστήματος πληροφορικής που υποστηρίζει το έργο του ΟΣΔΕ, έληξε 31/12/2021. Αλλά ο προβληματισμός σε όλους εμάς είναι ο εξής. Εφόσον ξέρει ο ίδιος ο οργανισμός ότι λύγει το σύστημα. Το ξέρει ο οργανισμός ότι λύγει το σύστημα. Γιατί βγαίνει και κάνει ανακοινώσεις ότι θα είναι το σύστημα ανοιχτό και θα γίνονται αιτήσεις στους παραγωγούς. Εμείς με τη σειρά μας βγήκαμε και λέγαμε ότι ναι, το σύστημα θα είναι ανοιχτό όλο το Γενάρη για να κάνουν οι άνθρωποι τις αιτήσεις. Γι' αυτό ηρεμήστε, θα πάρετε τα χρήματα στο Φλεβάρι. Έρχεται δηλαδή και φάση και αντιφάση και ο οργανισμός αλλά και το ίδιο το Υπουργείο, εφόσον τη μία μέρα μας λέει, μας διαβεβαιώνει τα στελέχη ότι θα είναι ανοιχτό, βγαίνουν και κάνουν επίσημες δηλώσεις στον τύπο, βγάζουν δελτίο τύπου και μετά βλέπουμε ένα σύστημα που δεν ανοίγει και βλέπουμε ότι έχει λήξει η σύμβαση και η σύμβαση αυτή δεν έχει ανανεωθεί. Και να θέλουν να την ανανεώσουν σήμερα, θεωρώ ότι αυτή χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό κομμάτι για να μπορέσει να πάει παρακάτω. Μάλιστα. Κύριε Χιλιτζάκη, πόσοι άνθρωποι σε ποσοστό είναι απλήρωτοι στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου? Υπάρχουν περίπου ένα 9%. Ήταν η πρώτη ματιά που ρίξαμε για το σύστημα, τώρα κλειστό και δεν έχουμε την πλήρη εικόνα. Ένα 9% έχουν μείνει τελείως απλήρωτοι και ένα 15% έχει δει κουτσουρεμένες τις επιδοτήσεις από 10% μέχρι και 90%. Μάλιστα. Άρα λοιπόν από εδώ και κάτω δεήσεις θέλετε να πείτε ότι θα κάνετε, να τα ξαναβρούνε ο εργολάβος μαζί με τον ΟΠΚΠΕ, έτσι ώστε να ανοίξει το σύστημα ή να δεηθεί να κρατήσει την υπόσχεσή του η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό να καταλάβω? Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη. Μάλιστα. Τι να πω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει χρήματα, οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν, οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να επιβιώσουν και όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια από την άλλη, διεκδικήσεις που παραμένουν, δασικοί χάρτες, μην ξεχνάμε αυτό το άλλο το μεγάλο κεφάλαιο και όλα τα ευτράπελα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος, ναι. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη. Λοιπόν, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Καλημέρα.